Κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση του συντάγματος είναι ταυτόχρονα ύψιστη πολιτική πράξη και κεντρική στιγμή για τη δημοκρατία. Γιατί το Σύνταγμα δεν είναι εκτός της ιστορίας. Τόσο κατά τη θέσπιση, όσο και κατά την αναθεώρηση, αλλά και κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του, είναι πεδίο μάχης. Ακούστε τι έλεγε ήδη από το 19ο αιώνα ο πατέρας του ελληνικού συνταγματικού δικαίου, ο Νικόλαος Σαρύπολος. Πώς προκύπτει το Σύνταγμα? Εκ της δυναικούς πάλης, του υπό της κοινωνίας συμφέροντος προς συντήρηση της ελευθερίας, από τη μια μεριά, και του συμφέροντος των αρχόντων προς αύξηση και ενίσχυση της αυτών εξουσίας. Οι άρχοντες και οι αρχόμενοι, οι ισχυροί και οι αδύναμοι, οι πολλοί και οι λίγοι, με την επικαιρική ορολογία το 99% και το 1%. Αν είναι έτσι, πώς μπορείτε, προλαβαίνω μια ερώτηση, ειδικά από το δικό σας χώρο, αν είναι πεδίο μάχης, πώς έρχεστε και μας μιλάτε για συνενέσεις? Οι συνενέσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά σε αυτά τα μείζωνα θέματα, δεν βασίζονται στη δύναμη των επιχειρημάτων, αλλά στην ισορροπία των συμφερόντων, όπως αυτά έχουν προκύψει από τους κοινωνικούς αγώνες. Δεν πίστηκαν οι οπαδοί της Πατριαρχίας από νέα επιχειρήματα όσον ήταν υπέρ της ισότητας ανδρών και γυναικών. Δεν έγιναν πιο σοφοί από το διάλογο. Αγώνες του φεμινισμού, αλλά και του εργατικού και του σοσιαλιστικού κινήματος, είναι αυτές που επέφεραν σε επίπεδο κοινωνίας την αντίληψη ότι δεν μπορούμε πια να ανεχόμαστε τις ανισότητες αυτές. Υπάρχουν όμως άλλα πεδία σύγκρουσης που δεν έχουν ακόμα αποκρισταλωθεί οι συγκρούσεις αυτές. Κατ' εξοχήν τέτοιο πεδίο είναι η προσπάθεια του νεοφιλελευθερισμού να επιβάλλει μία και μόνο οικονομική ορθοδοξία και να την αφαιρέσει εντελώς από το πεδίο αντιπαράθεσης των πολιτικών ιδεών. Να αφαιρέσει με λίγα λόγια την οικονομία από τη δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το Σύνταγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως όπλο στο πεδίο αυτών των συγκρούσεων και των μαχών, ώστε κάθε μία από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις, οι πολλοί και οι λίγοι, αυτοί που έχουν την εξουσία και αυτοί που την αμφισβητούν, να προωθούν τις θέσεις τους. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι αξιακά ή πολιτικά ουδέτερη καμιά αναθεωρητική διαδικασία. Ποιο είναι το στίγμα της αναθεώρησης αυτής όπως τη βλέπουμε εμείς? Εμβάθυνση της δημοκρατίας και ανάσχεση του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είπα και προηγουμένως ότι η βασική προσπάθεια του νεοφιλελευθερισμού είναι να κρατήσει έξω από τη δημοκρατική πολιτική διαδικασία τα κεντρικά διακυβεύματα της οικονομίας. Εκεί έγκυται η προσπάθεια να συνταγματοποιηθεί ο χρυσός κανόνας. Εκεί έγκυται η προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μία μόνο οικονομική πολιτική, πέραν της δημοκρατίας, πέραν της πολιτικής λογοδοσίας, πέραν της θέλησης των πολιτών. Και στο ίδιο επίπεδο κινείται και η προσπάθεια να στεγανοποιηθούν ολόκληροι χώροι της πολιτικής. Ας πούμε, με τους κεντρικούς τραπεζίτες να έχουν αποφάσεις επί πολιτικών ζητημάτων πολύ πέραν αυτών των αποκλειστικά τεχνικών και χρηματοοικονομικών. Αλλά και για έναν λόγο συνδέεται η δημοκρατία και οι ελευθερίες με την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός συνεπάγεται μια υπονόμευση του ιστορικού συμβιβασμού του κράτους πρόνοιας, μια επίθεση κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων και των καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών. Και τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Όταν αδυνατίζει το αριστερό χέρι του κράτους, αυτό που δίνει τις παροχές και τα δικαιώματα, ενισχύεται το δεξί, το χέρι του αυταρχισμού, το χέρι που με την επίκληση του νόμου και της τάξης επιτίθεται στα δικαιώματα και στις ελευθερίες. Δεν υπάρχουν στεγανά στις δημοκρατίες. Δικαιώματα, ελευθερίες, ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, είναι αλληλένδετα.
Και ακριβώς στην Ελλάδα είχαμε εμπειρία πικρή του γεγονότος αυτού. Γιατί τα μνημόνια δεν ήταν τίποτα παραπάνω από συμπυκνωμένος νεοφιλελευθερισμός σε καθεστώς έκλειψης της δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε με την αναθεώρηση είναι ακριβώς μεταρρυθμίσεις που σε πολύ δύσκολες περιόδους και χωρίς τα χέρια μας να είναι ελεύθερα επιχειρήσαμε όλη αυτή την τετραετία προς την κατεύθυνση ακριβώς της απόκρουσης και της ανάταξης αυτής της νεοφιλελεύθερης επιδρομής στα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Όπως απαγορεύσαμε την πολιτική επιστράτευση νομοθετικά ως αντιμετώπιση της απεργίας, έτσι τη φέρνουμε και τώρα να τυποποιηθεί συνταγματικά. Όπως προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τους αδύναμους, να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Την ίδια αυτή λοιπόν θεσμική προσπάθεια ολοκληρώνουμε τώρα και με την αναθεώρηση. Πώς γίνεται αυτό? Στο επίπεδο της δημοκρατίας ενισχύουμε τη λαϊκή κυριαρχία και στις δύο διαστάσεις της. Την αντιπροσωπευτική, που είναι κυρίαρχη σε ένα αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, κυρίως με την κατοχύρωση της απλής αναλογικής, αλλά και άλλες επεμβάσεις συνταγματικής μηχανικής, όπως είναι η δημιουργική ψήφος δυσπιστίας. Αλλά και προωθούμε μορφές άμεσης δημοκρατίας ως συμπλήρωση και όχι ως υπονόμευση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και ως αποφασιστικά αντίβαρα στην εξουσία των ελίτ. Και δεν είναι μόνο η έννοια των αντιβάρων που μας επιβάλλει να ανοίξουμε τη λαϊκή κυριαρχία και μέσω των μορφών της άμεσης δημοκρατίας. Είναι και η αντίληψη που έχουμε για τον πολίτη. Η ανάγκη αυτή, η βήτα άκτιβα, η ενεργή συμμετοχή του να χαρακτηρίζει την πολιτική του συμπεριφορά και να μην είναι μόνο ψηφοφόρος μία φορά κάθε 4 χρόνια. Απαντούμε στον νεοφιλελευθερισμό και με τα κοινωνικά δικαιώματα και με την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Με την απαγόρευση της ιδιωτικοποίησης του νερού και της ενέργειας, που είναι ανθρώπινα δικαιώματα, όπως μας έχει πει και η νομολογία για το νερό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και πράγματι δεν κατάλαβα την επιχειρηματολογία από αυτού του κυρίου Βενιζέλου. Μίλησε για συνταγματικό λαϊκισμό και υποσχοσιολογία και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε, μα δεν υπάρχει στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Εάν ήδη υπάρχει και είναι περιττή η αναθεώρηση, προφανώς δεν είναι υποσχοσιολογία. Στο κάτω-κάτω και η αναθεώρηση του 2001 είναι πολύ βεβαιωτική είναι. Ήταν. Σας βεβαιώνω όμως και εγώ ότι καθόλου δεν είναι χωρίς συνέπειες οι κανονιστικές αλλαγές που προτείνουμε για τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα ενισχύσουν τη δυνατότητα των πολιτών να αποκρούν τις επιθέσεις στην προσωπική τους σφαίρα κυριαρχίας και αυτονομίας, αλλά και τις επιθέσεις των αγορών σε αυτό που προσδιορίζει το χώρο της δημοκρατίας, το σύγχρονο κράτος πρόνοιας. Και φυσικά, αρκετές από αυτές τις επεμβάσεις δεν εντάσσονται μόνο στην αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε τον νεοφιλελευθερισμό και την κρίση της δημοκρατίας, αλλά και την πολύ συγκεκριμένη μορφή που το πελατειακό κράτος πήρε στη χώρα μας εξαιτίας αυτής της μακρόχρονης κυριαρχίας του δικοματισμού. Με την οικογενειοκρατία, Ελλάδα και Πακιστάν έχουν πολιτικές δυναστείες. Με την κυριαρχία της, λένε αδιαμεσολάβητη της σχέσης βουλευτή ως επαγγελματία της πολιτικής με τους πολίτες, βλέπε Ρουσφέτη. Και κυρίως με την αντίληψη ότι μπορεί να είναι τεχνοκρατική η άσκηση της πολιτικής και όχι δημοκρατική. Στο κάτω-κάτω, όλες αυτές οι αδυναμίες να ανατάξουμε παθογένειες στη διοίκηση έγιναν ακριβώς γιατί βόλευε το πολιτικό σύστημα η διαιώνιση των παθολογιών αυτών. Θέλω να ολοκληρώσω, όπως ξεκίνησα, με τις συνενέσεις. Συνενέσεις που υποθέτουν διάλογο, εκεί μπορεί να επιτευχθεί η σύμπτωση της βούλησης των αντιμαχόμενων πλευρών. Αυτή δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα θέματα.
Προφανώς είναι χαοτική η διαφορά που μας χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία στα θέματα του νεοφιλελευθερισμού και σε πλευρές της άσκησης δημοκρατίας. Υπάρχουν υπερώρημα ζητήματα όμως. Άρθρο 86, ευθύνη των υπουργών. Άκουσα πάλι από τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι καμιά διάταξη δεν πρέπει να πάει με 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Ούτε αυτό, ούτε αυτή. Αυτό το άγος για τον πολιτικό κόσμο δεν πρέπει να πάει με δεδηλωμένη την ομοφωνία του πολιτικού κόσμου ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δεν κατάλαβα καθόλου πώς συσχετίστηκε το άνοιγμα λογαριασμών πολιτικών προσώπων, συγκυριακό πολιτικό γεγονός, με το μείζον αυτό αίτημα δημοκρατικής θεσμικής αλλαγής και ανάταξης των αμαρτιών του παλαιού πολιτικού κόσμου. Υπάρχουν άλλα θέματα συνένεσης. Επιχειρήσαμε να ανοίξει ο διάλογος εδώ και 2 χρόνια και θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής την έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που οργανώθηκε με συμμετοχή στην Επιτροπή Πολλών Προσωπικότητων και έξω από το δικό μας χώρο υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του συνάδελφου Μιχάλη Σπουδαλάκη. Είναι μόνο αυτό το επίπεδο όμως των 2 τελευταίων χρόνων. Κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, ας πούμε, για το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους, δεν έχει έρθει ο χώρος για τις συνεννοήσεις που εμείς προετοιμάσαμε, συζητώντας με την Εκκλησία. Θέλω να σας διαβάσω τι έλεγε κατά τη συζήτηση της θέσπισης του Συντάγματος του 1975, και με αυτό θα τελειώσω, ο τότε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητής ΖΕΠΟΣ, έλεγε: «Είναι θεωρητικός ορθότερος ο χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας. Αλλά υπό τας παρούσας συνθήκας και λόγω της παραδόσεως που υπάρχει, είναι δύσκολο να εκφύγουμε αυτή τη στιγμή από το κρατούς σύστημα. Αυτή τη στιγμή για σας κρατά 40 χρόνια. Δεν μπορεί να εμφανίζεστε ότι ακολουθείτε πια φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις που τις συνδυάζετε με τον φιλελευθερισμό σας. Πρέπει να επιλέξετε. Και είμαστε ακριβώς σε μια εποχή που όλη η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα. Τι δρόμο θα ακολουθήσει? Αυτόν τον ιδιόμορφο γάμο που δημιουργεί χήμερες και τέρατα του νεοφιλελευθερισμού με την ακροδεξιά, ή τη λογική των ανοιχτών κοινωνιών, της δημοκρατίας και των ελευθεριών? Οι επόμενες ευρωεκλογές είναι μια τέτοια ιστορική στιγμή, αλλά και η αναθεώρηση αυτή ακριβώς αποτελεί μια τέτοια κεντρική στιγμή για τη δημοκρατία μας». Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι απ' τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν